Όλα άρχισαν όταν ο κύριος Μιχαλάκης Κυπριανού, δικηγόρος υπεράσπισης του ο οποίος κατηγορείται για το φόνο Βρετάνου τουρίστα, αντεξέταζε μάρτυρα κατηγορίας. Το δικαστήριο παρενέβη στη διαδικασία, γεγονός που εξόργησε τον κύριο Κυπριανού. Ο γνωστός δικηγόρος άρχισε, σύμφωνα με την απόφαση του κακουλιοδικείου, να ουρλιάζει και να χειρονομεί προς τα μέλη του δικαστηρίου. Εκείνο όμως που φαίνεται να προκάλεσε την οργή των δικαστών ήταν η επισήμανση του κυρίου Κυπριανού ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι τρεις δικαστές Μιχαλάκης Φωτίου, Δέσπο Μιχαηλίδου και Τεύκρος Οικονόμου αντάλλασαν μεταξύ τους ραβασάκια. Το δικαστήριο θεώρησε την αναφορά του σε ραβασάκια προσβλητική και μετά από έντονη φραστική αντιπαράθεση επιστρατεύθηκε λεξικό της νεοελληνικής, στο οποίο διαπιστώθηκε ότι η λέξη ραβασάκι μεταφράζεται ως ερωτικό μήνυμα γραπτό. Παρά τις επανειλημμένες παρενέσεις του δικαστηρίου, ο κύριος Κυπριανού δεν απολογήθηκε και το κακουριοδικείο του επέβαλε κατά πλειοψηφία ποινή πενθήμερης φυλάκισης. Μειοψήφισε ο πρόεδρος, δικαστής Μιχαλάκης Φωτίου, ο οποίος αντιπρότεινε πρόστιμο 75 λιρών. Η πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα απόφαση του κακουριοδικείου προκάλεσε την αντίδραση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας απέφυγε να τη σχολιάσει. Μετά την καταδίκη του μεταφέρθηκε στην αστυνομία Λεμεσού και στη συνέχεια στις κεντρικές φυλακές στη Λευκωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Δικηγορικός Σύλλογος προβαίνει σε διαβήματα προς τη Γενική Εισαγγελία για την άμεση απελευθέρωσή του. Ωστόσο, οι οποιασδήποτε εξελίξεις θα πρέπει να αναμένονται τουλάχιστον αύριο.